Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου η Κρήτη ηλεκτροδοτήθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Κρήτη τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση με την Πελοπόννησο. Το νησί ηλεκτροδοτείται πλέον και από το υπηρετικό σύστημα μέσω του νέου υποβρύχιου καλωδίου υψηλή τάση. Η νέα διασύνδεση που ενσωματώνει σημαντικέ τεχνολογικέ καινοτομίε είναι η μεγαλύτερη σε μήκο υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματο παγκοσμίω, φτάνοντα στα 174 χιλιόμετρα. Τα ωφέλη πολλαπλά. Δεν είναι μόνο η ομαλοποίηση τη ηλεκτροδότηση και η ενεργειακή επάρκεια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού η διασύνδεση. Θα καλύψει το 1 τρίτο των ενεργειακών αναγκών τη Κρήτη και θα διευρύνει το περιθώριο για την ανάπτυξη απέστονηση κατά 180 ΜΒ. Με τη λειτουργία τη, η εξάρτηση από του τοπικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγή θα μειωθεί σημαντικά, οδηγώντα σε μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 100.000 τόνου αναέτο. Όταν ολοκληρωθεί η διασύνδεση, οι καταναλωτέ θα εξοικονομήσουν 380 εκατομμύρια ευρώ από τους λογαριασμούς ρεύματο μέσω των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών για τη λειτουργία των ρηπογόνων μονάδων στα νησιά. Η λειτουργία της διασύνδεσης επισπεύστηκε από τον Αθμιέ μετά από αίτημα που επέβαλε ο ΔΔΕ, καθώς η βλάβη στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα Χανιά, που είχε σαν αποτέλεσμα τι πολλές και σε όλο το νησί εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος, έκανε ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος. Παρά τι δυσχερεί συνθήκε του εγχειρήματο, δεδομένη τη έλλειψη φορτίων στην Κρήτη και του υψηλού φορτίου στην υπηρετική χώρα τι τελευταίε ημέρε, η διασύνδεση Κρήτη-Πελοπονίσου τέθηκε σε επιτυχή λειτουργία από το προσωπικό των διαχειριστών. Είμαστε περήφανοι διότι η νέα διασύνδεση που υλοποίησε ο ΑΔΜΕ θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των κατοίκων και επισκεπτών τη Κρήτη, διασφαλίζοντα σταθερή, φτηνή και πράσινη ηλεκτροδότηση. Το συνολικό κόστο του έργου αυτού, το οποίο ανέρχεται σε 380 εκατομμύρια ευρώ υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα προχωράει με γρήγορα βήματα στην πράσινη μετάβαση και τα νησιά μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.